τα παιδιά που βρίσκονται στο γυμναστήριο που γράφτηκαν κλπ. Γιατί φύγαν από άλλα γυμναστήρια, άλλοι δεν γυμνάζονταν και ήρθαν εδώ πέρα για να μου συμπαρασταθούν και τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί τους θεωρώ φίλους μου πλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Από σένα στη ζωή μου υποφέρω, θα γεράσω πριν την ώρα μου το ξέρω. Για το θύμα είμαι εδώ, τώρα σου τα συγχωρώ. Να έχεις χάρη μαγιά που σε αγαπώ. Για το θύμα είμαι εδώ, τώρα σου τα συγχωρώ. Να έχεις χάρη μαγιά που σε αγαπώ. Εγώ είμαι τυχερή που τώρα κλείνω τα 40, ας πούμε, και μεγάλωσα με, με τη φωνή της Γκρέι, της Πολυσπάνου, του Καζαντζίδη, ακούγαμε Μίκη Θεοδωράκη, Μανώ Χατζηδάκη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πια αυτοί οι άνθρωποι. Η ελληνική μουσική ακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και διεθνώς. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το στοιχείο το ελληνικό από το ελληνικό τραγούδι. Δεν είναι πλέον ακριβώς ελληνικό τραγούδι, είναι λίγο pop, λίγο σκυλέ, λίγο, δεν ξέρω, είναι λίγο... Δεν έχει τέλος πάντων ταυτότητα ελληνική πλέον. Και οι φωνές καινούργιες επίσης δεν μπορείς να τους πεις Έλληνες τραγουδιστές τους περισσότερους. Δεν τραγουδάνε πλέον pop, είσαι στο ραδιόφωνο και δεν ακούς ελληνικό τραγούδι. Πώς να το κάνουμε. Πολύ όμορφος χώρος, συγχαρητήρια στον Νίκο τον Νικόλητσα. Κάνει προσπάθεια κι αυτός, γιατί όπως όλοι μας κάνουμε. Ο χώρος πώς σας φάνηκε εδώ? Τέλειο. Τέλειο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Σας περιμένουμε ξανάρθετε. Εύχομαι υγεία σε όλους και να τον χαιρόσαστε, να χαιρόνται εδώ το χώρο. Ναι, είναι πάντα ευτυχισμένος να κάνει τα πράγματα που θέλει, είναι πολύ σημαντικό, αυτά που επιθυμεί. Να είναι πάντα καλά και να προχωράει, πρόοδος. Κοίταξε, το λαϊκό τραγούδι δεν πεθαίνει. Γιατί δεν είναι λαϊκό τραγούδι. Ούτε το λαϊκό τραγούδι, ούτε το δημοτικό. Αλλά για να πεθάνουν αυτά τα δύο, πρέπει να πεθάνει και ο λαός. Οπότε, παρόλα αυτά όμως, όταν δουλεύουν τα μαγαζιά, στη δεύτερη ώρα, πάνε στο λαϊκό τραγούδι για να κάνουν τέτοια. Ο χώρος είναι φτιαγμένος με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Νικόλητσα.
Όπως ξέρετε, ο Νίκος ο Νικόλιζας ήταν συνεργάτης μου για πολλά χρόνια. Συνεργαστήκαμε στην τηλεόραση, στην εκπομπή «Έχει γούστο». Και ξέρω ότι όταν ο Νίκος κάνει κάτι, το κάνει πάντα καλά, γιατί το κάνει με αγάπη και με πολύ πάθος και πολύ φροντίδα. Η ευχή που του δίνω για το μέλλον είναι να έχει πάνω απ' όλα υγεία, να είναι πάντα ζεστός και καλός άνθρωπος και να έχει την εκτίμηση των συμπολιτών του, που ξέρω και από τις δραστηριότητες εδώ στα Μέγαρα ότι δουλεύει γι' αυτό. Του εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία σε ό,τι καταπιάνεται. Θα ήθελα να πω εγώ, μάλλον για τον Νικόλιζα θέλω να πω δύο κουβέντες, που τον έχω σαν παιδί μου. Το νιώθω παιδί μου. Με δένουν πολλά πράγματα με τα Μέγαρα εμένα. Θυμάμαι τα πρώτα μου βήματα όταν ερχόμουν εδώ με τον Κρατζίδη. Κάναμε πολύ ωραία γλέντια εδώ στα Μέγαρα τότε, ήταν ωραίες οι βραδιές. Ο χώρος εδώ πώς σας φάνηκε που έχει φτιάξει ο Νίκος? Τρελάθηκα. Απίστευτα πράγματα έκανα. Πίστευα πάντα στον Νίκο. Είναι καταπληκτικό παιδί. Είναι παιδί που το αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά. Και αυτά που έκανα εδώ είναι εκπληκτικό. Είναι μύθος. Είναι περηφάνεια. Είναι αγάπη. Είναι μια φωνή που θα μείνει στην ιστορία αυτού του τόπου, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι μια γυναίκα που ποτέ δεν το έπαιξε ντίβα, θα μπορούσε, και που είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που την έχω γνωρίσει και που έχω μιλήσει μαζί της και που υπάρχει στη ζωή μας και θα υπάρχει βέβαια πάντα μέσα από τα τραγούδια της. Έψαμε μαζί και πήρα πολλά από την Κρή. Βέβαια είναι πολλά χρόνια που δουλέψαμε μαζί, αλλά δεν έχει σημασία, πήρα πολλά. Μεγάλη τραγουδίστρια. Η Κέτι Γκρέι είναι η βάση του ελληνικού τραγουδιού. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που την γνωρίζω, έχω μάθει πάρα πολλά. Είμαι τυχερός που έχω παίξει μαζί της και σήμερα που είναι αυτό το αφιέρωμα που της κάνατε με το εκκλησάκι, ήμουνα πολύ τυχερός που βρέθηκα εδώ. Την αγαπάω και την αγαπάω πολύ και εύχομαι να είναι πάντα καλά. Γιατί τέτοιες φωνές δεν ξαναβγαίνουν. Του εύχομαι να είναι γερός. Αυτή όλη η δουλειά που έκανε να πάει μπροστά, να δουλέψει το παιδί. Τι άλλο να φτιάξει, να έχει υγεία. Θέλω να πω για τη Δημοτική Αρχή ότι μου συμπαραστάθηκε πάρα πάρα πολύ και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Κουμπέτσος και ο πρώην αντιδήμαρχος ο κύριος Μπερδελής και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.